Κύριε Υπουργέ, να σας ενημερώσω ότι αυτή τη στιγμή γίνεται κινητοποίηση με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση από κατοίκους των χωριών αυτών. Έχουμε ζητήσει πάνω από 200 άτομα, από ό,τι με ενημερώνουν, και 70 τραχτέρ. Καταλαβαίνετε λοιπόν την αγανάκτηση των κατοίκων των χωριών αυτών. Όταν μετά από αιώνες εμφανίστηκε η Ιερά Μονή Αγίου Θεοδόρων Αουράνιας να διεκδικεί 20.000 στρέμματα, τα οποία τα είχαν από πάπο προς πάπο, τα καλλιεργούσανε, είχαν κάνει επενδύσεις αυτά, πληρώνουν τους φόρους τους, είναι δηλωμένα στην εφορία και ξαφνικά εμφανίζεται η Ιερά Μονή Αουράνιας και με δημοσίευσή της της προανάρτησης στο κτηματολόγιο τα κατοχυρώνει ότι είναι δικά της. Επικαλούμενη κάποια χρυσόβουλα. Από αυτή την άποψη λοιπόν εδώ πέρα, η πολιτεία πρέπει συγκεκριμένα να σταθεί πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι τώρα που εμφανίστηκε, από το 2018-19 μου φαίνεται, αν δεν κάνω λάθος, εμφανίστηκε για πρώτη φορά. Αλλά πλέον δεν μπορεί να μένουν οι αγρότες, και ιδιαίτερα οι νέοι αγρότες, οι νέοι παραγωγοί που καλλιεργούν στη γη, κάνουν συγκεκριμένες επενδύσεις, έχουν κάνει αιτήσεις αντίρρησης και εξαγοράς στο δασαρχείο για τους δασικούς χάρτες που έχουν αναρτηθεί. Και από αυτή την άποψη θέλουν μια διασφάλιση ότι η γη την οποία για αιώνες καλλιεργούσαν από πάπου προς πάπου, ότι μπορεί να συνεχίσουν και να ζουν σε αυτή τη γη και να την καλλιεργούν. Και να σταματήσουν αυτές οι διεκδικήσεις από μεριάς της Μονής. Άρα δηλαδή το θέμα είναι ζήτημα πολιτικής ευθύνης της κυβέρνησης. Και μάλιστα υπάρχει και αντίστοιχο ψήφισμα του Δήμου Πύργου, όπου εξετάζει τα συγκεκριμένα ζητήματα, θα το καταθέσει στα πρακτικά, και ένα από τα αιτήματα τα οποία βάζει είναι το εξής. Απαιτεί ο Δήμος Πύργου την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης με ειδική τροπολογία που θα κατοχυρώνει αυτές τις εκτάσεις στους δουλευτάδες, όπως τους αποκαλεί, τους επί εκατοντάδες χρόνια, δηλαδή στους κατοίκους των χωριών αυτών. Πρόκειται για ένα νομικό ζήτημα, αλλά και ουσιαστικό. Κύριε συνάδελφε, καταλαβαίνω τι θα πείτε, αλλά επιτρέψτε μου λίγο να σας πω λίγο το ιστορικό για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Γιατί πάνω απ' όλα είμαστε και ένα κράτος δικαίου. Υπάρχει ένας νόμος, ο οποίος διέπει τη λειτουργία της κοινωνίας, της οικονομίας, τη λειτουργία όλων μας. Το όλο ζήτημα αναφορικά με την κυριότητα της Μονής Αγίων Θεοδόρων Αρωανίας, αφενός και την χρησικτησία των κατοίκων αφετέρου σε εκτάσεις γης στα χωριά Χυμαδιού και Κουτσοχέρα του Δήμου Πύργου Ηλίας, ανέκυψε λόγω της κατάρτισης του κτηματολογίου. Σύμφωνα με το σχετικό υπηρεσιακό έγγραφο του ελληνικού κτηματολογίου, τηρείται απολύτως η νομιμότητα της διαδικασίας και οι υφιστάμενοι κανόνες του εμπράγματο δικαίου. Και σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία και τους κανόνες, οι υποβληθήσεις δηλώσεις 988 εγγραπτέων δικαιωμάτων του νόμου 2308 του 1995 των ενδιαφερομένων κατοίκων σε αυτό το στάδιο της μελέτης απορρίφθηκαν λόγω πρόκρισης άλλου δικαιώματος, δηλαδή του δικαιώματος κυριότητα της Μονής. Τι συνέβη? 21 Δεκεμβρίου του 2021 βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της προανάρτησης κτηματολογικών στοιχείων για όσους δήλωσαν την ακίνητη περιουσία τους που βρίσκεται σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Μέσω της ηλεκτρονικής προανάρτησης, οι ιδιοκτήτες των περιοχών αυτών, οι οποίοι έχουν λάβει ήδη ατομικά τις σχετικές ενημερώσεις, μπορούσαν μέχρι την 3η Φεβρουαρίου του 2022 να διορθώσουν εύκολα, γρήγορα και δωρεάν τυχόν λάθη στην καταγραφή της ακίνητης περιουσίας στο κτηματολόγιο. Εάν συμφωνούν με τα στοιχεία της προανάρτησης, δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια άλλη ενέργεια. Εάν δεν συμφωνούν με κάποια από τα στοιχεία, υπήρχε δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση επανεξέτασης στοιχείων μέχρι την 3η Φεβρουαρίου του 2022, ηλεκτρονικά διαζώσεις κατόπιν ραντεβού στο γραφείο κτηματογράφησης, όπως και πιθανότατα κάποιοι να έκαναν. Επιπλέον, το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία Ιερά Μονή Αγίων Θεοδόρων Αρωανίας Καλαβρίτων Αχαΐας, για την καταχώρηση των εγγραπτέων δικαιωμάτων της στο κτηματολόγιο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας, υπέβαλε τις σχετικές δηλώσεις ιδιοκτησίας για την περιοχή Κουτσοχέρας, Περιστερίου, Ελαιώνος και Χυμαδιού. Καθώς επίσης και την αίτηση κατάθεσης συμπληρωματικών στοιχείων, στην οποία επισυνάφθηκε το προγραφικό διάγραμμα της συνολικής έκτασης, καθώς και περαιτέρω έγγραφα θεμελίωσης του δικαιώματός του ήτη την υπαριθμών 1428 του 1902, απόφαση του Πρωτοδικείου Ηλίας, η οποία σύμφωνα
με τα αναγραφόμενα στην αίτηση τελεσιδίκηση υπέρ της Ιεράς Μονής Δυνάμει της υπαριθμών 326 του 1905 απόφασης του εφετείου πατρών, όπως επίσης και το συνοδευτικό υπόνημα. Το μοναδικό ακίνητο το οποίο περιλαμβάνεται στις δηλώσεις και στην αίτηση κατάθεση πληρωματικών στοιχείων είναι αυτό που αναγράφεται στο από 31 Τρίτου του 1933 προεδρικό διάταγμα για περιδιαχωρισμό της ακινήτου περιουσίας Ιεράς Μονής Αγίων Θεοδόνων Καλαβρίτων και Γελίας ως υπαριθμόν ένα ακίνητο του σχετικού πίνακα της διατηρητέας περιουσίας της Ιεράς Μονής με την ονομασία μετόχιον ρετεντού, το οποίο αφορά αγρούς, άμπελους, δάσος κτλ. Στη θέση ρετεντού κουτσοχέρας συνολικής έκτασης 20.000 στραμμάτων. Για τον εντοπισμό της θέσης και της έκτασης του συγκεκριμένου ακινήτου, η Ιερά Μονή προσκόμισε το από 28 έκτου του 21 τοπογραφικό διάγραμμα, νομίμως υπογεγραμμένο από την εκπρόσωπο της Ιεράς Μονής και το συντάξαντα μηχανικό, στο οποίο αποτυπώνεται η συνολική έκταση των 19.998 στρεμάτων. Η δηλωθήσα έκταση μορφολογικά αφορά σε μυρωδινή αγροτική περιοχή, η οποία δεν περιλαμβάνει κάποιον οικισμό, αλλά μόνο καλλιέργειες και δασικές εκτάσεις, εντός της οποίας δεν έχουν εντοπιστεί κατοικίες παρά μόνο κτίσματα τα οποία δηλώθηκαν από τους πολίτες ως αποθηκευτικοί χώροι, ενώ περιλαμβάνονται πλήθος αγροτικών οδών, ρεμάτων, καθώς και τμήμα της επαρχιακής οδού Αμπελώνα ή Νόης. Επί της ανωτέρας δηλωθήσας έκτασης υποβλήθηκαν δηλώσεις 988 εγγραπτέων δικαιωμάτων του νόμου 4308 του 1995, οι οποίες σε αυτό το στάδιο της μελέτης απορρίφθηκαν λόγω πρόκρισης άλλου δικαιώματος. Συγκεκριμένα για 780 δικαιώματα προσκομίστηκε συμβολογραφικό έγγραφο, 169 δικαιώματα δηλώθηκαν με αιτία κτίσης χρησικτησία και 39 δικαιώματα δηλώθηκαν με αιτία κτίσης κληρονομιά χωρίς μεταγεγραμμένη συμβολογραφική πράξη αποδοχής. Από τα 780 δικαιώματα στα οποία προσκομίστηκε συμβολογραφικό έγγραφο, στα 518 η αιτία κτίσης του απότερου δικαιούχου είναι χρησικτησία. Ενώ στα υπόλοιπα δεν γίνεται αναφορά στην αιτία κτίσης του απότερου δικαιούχου και σε κανένα δεν υπάρχει αναφορά σε τίτλο προγενέστερο του προεδρικού διατάγματος του 1933 ή σε αγορά δωρεά από την Ιερά Μονή, ούτε σε κάποια σχετική δικαστική απόφαση. Τα οσάνω δικαιώματα λοιπόν απερίφθησαν διότι δεν πληρούνται οι όρικοι προϋποθέσεις για τη θεμελίωση δικαιώματος χρησικτησίας έναντι της Ιεράς Μονής. Υπάρχει αναλυτικός πίνακας στοιχείων επί των απορριφθέντων δικαιωμάτων διαιτών λόγω της πρόκρισης του δικαιώματος της Μονής. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, εμείς ζητάμε από τις αρμόδιες αρχές να τηρήσουν όλες τις νομίμες προβλεπόμενες διαδικασίες σχετικά με την κινηματογράφηση και σε δεύτερο χρόνο θα εξετάσουμε τυχόν νέα ζητήματα τα οποία θα προκύψουν. Σας ευχαριστώ. Από ό,τι καταλαβαίνω από την νομικού χαρακτήρα απάντησή σας, κύριε Υπουργέ, δεν πρόκειται να πάρετε καμία πρωτοβουλία πολιτικά για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, το οποίο βασίζεται σε κάποια χρυσόβουλα. Αν είναι δυνατόν 300 και 400 χρόνια και 500 χρόνια μετά να έχουν ισχύ όταν έχουν γίνει τόσες ανατροπές και όταν ουσιαστικά για αυτό το οποίο πάλεψαν 200 χρόνια πριν τα χτήματα να δοθούν στους ακτήμονες μέσα από την Επανάσταση του 1821 σήμερα να επικαλούμαστε βυζαντινά χρυσόβουλα. Και αυτά να ισχύουν. Μια μονή η οποία έχει αλλάξει χαρακτήρα τουλάχιστον τα τελευταία 40 χρόνια πάρα πολλές φορές. Όμως αυτά διατηρούν την ισχύ τους. Και ο κόσμος που είναι εκεί που εργάζεται επί 100 και πλέον χρόνια σε αυτά τα χωράφια δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα. Και έχει δικαίωμα ξαφνικά το 2020 η μονή κυριαρχίας επί των συγκεκριμένων. Όταν είναι γνωστό ότι και τα χρυσόβουλα, άμα το πάρουμε, ήταν για χρήση και όχι για ιδιοκτησία. Από τότε, 500, 600, 700 χρόνια πριν. Αν είναι δυνατόν. Και να μιλάμε στις σημερινές συνθήκες ότι έχουν προτεραιότητα τα συγκεκριμένα στοιχεία. Όταν για τόσες χρόνια, για δεκάδες χρόνια, δεν υπήρχε καμία απολύτως ενόχληση. Στο συγκεκριμένα κανονικά και τις νομικές ενέργειες και κινήσεις και μεταβιβάσεις και στις εφορίες πλήρωναν και επενδύσεις έχουν κάνει στα συγκεκριμένα και σήμερα αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη κατάσταση. Εμείς το λέμε καθαρά, κύριε Υπουργέ. Δεν έχει καμία νομική βάση οι ισχυρισμοί της συγκεκριμένης μονής.
η οποία έχει αλλάξει 5 φορές από τη δεκαετία του 70 χαρακτήρα. Δεν λέω παλαιότερα πόσο διάστημα ήταν κλειστή γιατί δεν λειτουργούσε. Η Μονή μπορεί να μην λειτουργούσε, τα Χρυσόβουλα όμως έχουν ισχύ. Και μπορεί και αύριο να μην λειτουργεί, ενδεχόμενα. Αλλά θα έχει την ιδιοκτησία 20.000 στρεμπάτων. Να τα κάνει τι? Να τα καλλιεργήσει ή να τα εμπορευθεί? Άρα λοιπόν εμείς λέμε ότι εδώ πέρα είναι ζήτημα πολιτικής θέλησης της κυβέρνησης. Μπορεί να πάρει πρωτοβουλία με τροπολογία και να αλλάξει το συγκεκριμένο θέμα. Αποδίδοντας δικαιοσύνη σε αυτόν τον κόσμο τις 900 οικογένειες που λέτε, οι οποίες για δεκαετίες καλλιεργούσαν τα συγκεκριμένα χρήματα. Έχουν αιματώσει αυτά, έχουν κάνει επενδύσεις σε αυτά και να συνεχίσουν να τα καλλιεργούν. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ζήτημα και όχι ένα νομικό καθεστώς το οποίο είναι διάτριτο κατά τη γνώμη μας ως ΚΚΕ. Κύριε συνάδελφε, αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο θέλω να πείτε. Πολύ καλά. Εδώ δεν πρόκειται για χρυσόβολα, εδώ πρόκειται για αποφάσεις του ελληνικού δικαστηρίου και του ελληνικού κράτους, πρωτόδικα η 1428 του 1902 και τελεσίδικα η απόφαση του εφετείου πατρών η 326 του 1905. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, η οποία δεσμεύει αυτή τη στιγμή την ελληνική πολιτεία, δεσμεύει όλους τους πολίτες αυτής της χώρας, οι οποίοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Αλλά εγώ σας λέω και σας καλώ, είμαι ανοιχτός. Ελάτε, κάντε μας μια πρόταση, νόμιμη πρόταση, διευθέτηση αυτού του ζητήματος και είμαι στη διάθεσή σας να το συζητήσουμε και να την προωθήσουμε. Σας ευχαριστώ.